θα με βγω στον ουρανό να ρωτήξω το Θεό που σε τσιμιλίτσας μιλώ από θάμπωσε στον ήλιο Οι κάτοικοί του είναι μερακλείδες και φιλόξενοι. Το χριστιανοχώριο, όπως λένε οι ιστορικοί, που δεν κατοικήθηκε και δεν κάει και από Τούρκους και Γερμανούς θα επισκεφτούμε σήμερα. Τις Καρίνες, που βρίσκονται στο μετέχμιο τριών επαρχιών, του Αγίου Βασιλείου, του Αμαρίου και του Ρεθύμνου. Που σε Πέτρο, παιδικά μου, που σε Πέτρο, παιδικά μου, που σε Βρισκόμαστε στις Καρίνες Αγίου Βασιλείου του νομού Ρεθύμνης, του πρώην Δήμου Λάμπης. Το χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο γύρω στα 550-570 μέτρα ο οικισμός. Συνορεύει με τρεις επαρχίες του Ρεθύμνου, του Αμαρίου και του Αγίου Βασιλείου. Μέχρι το Μεσοπόλεμο ανήκε στο Δήμο Μέρονος στο Αμάρι και από εκεί και εντεύθεν ανήκει στην επαρχία Αγίου Βασιλείου. Το χωριό είναι κατεξοχήν ποιμενικό. Η κύρια σχολεία των κατοίκων τους είναι η κτηνοτροφία. Ασχολούνται βέβαια και με τις υπόλοιπες γεωργικές εργασίες, όπως είναι εκείνες σε υπόλοιπη την Κρήτη, αλλά γι' αυτό φημίζεται. Έτσι λοιπόν και εμείς ξεκινήσαμε την επίσκεψή μας στις Καρίνες από την κτηνοτροφική μονάδα του Βασίλη Τζουρμπάκη. Μάλιστα την ώρα που φτάσαμε άρχιζε το άρμεγμα. Μια περασμένη εποχή. Στα χρόνια το θαύματο κι οντεξωμένα νέοι βοσί στο γύρο το πρόβατο φωτεινέρια τον άνογιο ο θέτο πάνω αόρι ήταν γης νιός που από μικρός το φόβο δεν δεν έλειπε ποτέ του, μα τη ζωή του αοριού να κάνει αίρεσέ του. Να αρνεγεί να τη ροκομά, γαλαπαχή να πίνει και στην τριγιώδο εις το νερό τη δίψα του. Βρισκόμαστε στις Καρίνες, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, σε μια τοποθεσία του χωριού Στρατίζη, ο οποίος είναι ο τόπος που προσπαθούμε να επιβιώσουμε καθημερινά. Η περίοδος αυτή είναι η περίοδος της γαλακτοπαραγωγής. Έχουμε λοιπόν βασικό στόχο καθημερινό στο άρμεγμα, σύν τα υπόλοιπα που παρουσιάζονται, δηλαδή ό,τι προκύψει μετά την αρμεγιά, ανάλογα την εποχή. Εδώ είναι η πιο δύσκολη περίοδο για τον κτηνοτρόφο από όλες τις απόψεις. Και από θέμα δουλειάς, και από θέμα οικονομικής κατάστασης, και από όλα τα προβλήματα γενικά, ρε παιδί μου, με τον καιρό, με το ό,τι προκύψει. Και σιγά σιγά μετά από άνοιξη καιρού, μετά πάλι επιτοπλίστων τα μέρη τα δικά μας, ασχολούνται συστηματικά με την κτηνοτροφία. Έχουν επενδύσει ένα μεγάλο ποσοστό παραγωγών στο στοιχείο απάνω. Και παλεύουν, ρε παιδί μου, έτσι να βγάλουν μια παραγωγή να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Οι δυσκολίες στο επάγγελμα του κτηνοτρόφου, όπως μας τόνισε ο Βασίλης, είναι πολλές. Οι πρώτες δυσκολίες είναι ο καιρός. Εμάς ένα μεγάλο μέρος στο επάγγελμά μας, μια μεγάλη σημασία στο τέτοιο, είναι πώς θα πάνε οι καιρικές συνθήκες. Ανάλογα τον καιρό και ανάλογα τον τόπο που θα βρεθεί ο καθένας. Εμείς στον τόπο που έχουμε βρεθεί, μας ευνοούν οι καταστάσεις, επειδή από ό,τι βλέπεις καλλιεργούμε ό,τι μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Ανεξάρτητα ότι τα έξοδα έχουν φτάξει αυτά σε σημείο που δεν παλεύονται, αλλά όπως για να το κάνουμε η κατάσταση είναι καταδικασμένη. Εκτός τον καιρό υπάρχει και πώς θα πάει η αγορά. Υπάρχει και πώς θα
Δηλαδή κατανάλωση των προϊόντων που παράγουμε. Το γάλα, το τυρί, το ό,τι είναι. Δηλαδή με λίγα λόγια παλεύουμε σε έναν αγώνα αόριστο. Που δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Και κάνουμε υπομονή και όπου αντέξουμε. Ο Βασίλης Τσουρμπάκης μάλιστα έδωσε την απάντησή του σε όσους υποτιμούν τους κτηνοτρόφους, αλλά και όσους λένε πως το επάγγελμά τους είναι εύκολο. Έχω πει επανειλημμένες φορές ευτυχία ότι το να κάνεις ένα χαρακτηρισμό στον άλλο, μπορείς να πεις απλά ότι ο Βασίλης είναι βοσκός ή ο Γιάννης, όποιος είναι αυτός. Το να κάτσεις να κάνεις το βοσκό όπως πρέπει να τον κάνεις και να ξέρεις να γυρεύεις το στοιχείο, είναι μια από τις πιο ψηλές δουλειές που κυκλοφορούν. Αρχή πάλι είμαι πάλι της άποψης ότι ανεξάρτητα το τι δουλειά κάνει ο καθένας, πρέπει να την αγαπά. Άμα δεν την αγαπάς, αποτέλεσμα δεν έχει. Εγώ λοιπόν έχω καψούρα με το στοιχείο μου και όπως και να πάνε τα πράγματα, ό,τι και να γεννεί, δεν θα αλλάξω γνώμη. Πάντα υπήρχε μια τέτοια ανατροπή ευτυχία και υποτιμούσαν έτσι το βοσκό, ρε παιδί μου, με την έννοια ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε τις γραμματικές γνώσεις, δεν είχε το περιθώριο να ξεφύγει από το στοιχείο του προβάτου, να πάει κάπου αλλού, να δει κάτι το διαφορετικό. Και είχαν την αίσθηση πάντα ότι ήταν κάτι κατώτερο. Στην τελική φάση, πάντα ο βοσκός, όπως και να έχει πάει η κατάσταση, όσο δύσκολα και να περάσει, επιβιώνει μια ζωή και θα συνεχίσει να επιβιώνει. Όπως και να πάνε τα πράγματα. Ανεξαρτήτως τώρα ότι, όπως έχουν γυρίσει τα δεδομένα, χωρίς να θέλω να φανώ υπερβολικό και να δείξω κάτι το διαφορετικό, πιστεύω ότι η βοσκή είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από ότι ήταν κάποιοι άλλοι περασμένα χρόνια που δείχνανε κάτι το διαφορετικό. Η αλήθεια είναι πως η φιλοξενία στην Κρήτη είναι ξεχωριστή. Αλλά αυτό που βιώσαμε όσες ώρες μείναμε στις Καρίνες δεν περιγράφεται. Το κέρασμα ξεκίνησε νωρίς. Όση ώρα ο Σύφης ετοίμαζε τα άλογα για να πάμε βόλτα, ο Βασίλης μας κάλεσε για μία τσικουδιά. Στην παρέα προσθέθηκε και ένας στενός του φίλος, ο Γιάννης Μαστραντονάκης. Και η μία τσικουδιά έγιναν δύο και τρεις. Ο Αϊτός και η Αστραπή, τα όμορφα γεωργαλίδικα άλογα του Βασίλη όμως, ήταν έτοιμα και η βόλτα ξεκίνησε. Στο μεταξύ, στην παρέα προσθέθηκαν ο Γιάννης Φραγκιουδάκης με τον Βασίλη Νικολουδάκη, που ήρθαν από το χωριό με τα άλογά τους, τον Ερμή και τον Ατίθα Σοπάρη. Ψεύτα ζωή και να μου ο πίσω του καιρού, να κάνω αυτά που σκέφτομαι. Είναι το γεωργαλίδικο, είναι το κριτικό άλογο που δεν είναι μεγαλόσωμα, έχει χαρακτηριστικό το βάδισμά του που πάει τα δύο πόδια, τα δεξιά μαζί, τα δύο αριστερά. Δεν κουράζει τον αναβάτη, είναι πολύ καλό στο δρόμο. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, τα σερνικά είναι λίγο πιο ατίθασα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να τα δαμάσεις, αλλά εντάξει, εμείς έχουμε πάρει λίγο τον αέρα τους και εντάξει, τα καταφέρνουμε. Παλιά τα είχαν για τις δουλειές στο χωριό, για να κουβαλάνε ελιές, διάφορα πράγματα. Αλλά τώρα εμείς τα έχουμε έτσι για το χόμπι, για να κάνουμε τη βόλτα μας, κάνουμε την παρέα μας. Ο Πάρης είναι λίγο νευρικό, γιατί άμα βλέπει θηλυκά, επειδή είναι ασερνικός αυτός, άμα βλέπει θηλυκά, έχει λίγο... είναι λίγο ατίθασος, αλλά εντάξει, τα καταφέρνουμε. Είναι 6 χρονών τώρα. Μα το κατήλι της ζωής δεν πρόκειται να σβήσει, γιατί πολλά μαστορικά και νοσποριάζει η φύση. Μα το κατήλι της ζωής δεν πρόκειται να σβήσει, γιατί πολλά μαστορικά και νοσποριάζει η φύση. Όση ώρα εμείς ήμασταν στο βουνό, πίσω στο χωριό, τα καζάνια είχαν πάρει φωτιά. Η Γεωργία Στεφανάκη και η Μαρία Παλιεράκη είχαν πιάσει δουλειά για να μας αποδείξουν γιατί το βραστό στις Καρίνες είναι ξακουστό. Το χωριό εδώ φημίζεται για την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας κρέατος, εγωπρόβειου κρέατος και τυροκομικών σήμερα. Η σπεσιαλιτέ του χωριού εκτός από τα
κλασικά πιάτα της κριτικής κουζίνας είναι το βραστό και το πιλάφι. Υπάρχει μια ιδιαίτερη τεχνική τόσο στην πρώτη ύλη και στην επιλογή του κρέατος το οποίο θα παρασκευαστεί για βραστό και πιλάφι. Οι παλιές μαγείρισες φροντίζουν να τηρούν ορισμένες αναλογίες στο ζωμό, στον τρόπο που βράζεται, στο νερό, εκτιμούν το λίπος, την πυκνότητα, κρατάνε ζουμί και φροντίζουν ούτως ώστε να είναι εξίσου νόστιμο και το κρέας και το πιλάφι. Συνήθως τι γίνεται με το βραστό, ή θα βγει νόστιμο το πιλάφι γιατί θα έχει πάρει το ζουμί, ή θα βγει νόστιμο το κρέας, ένα από τα δυο. Εδώ καταφέρνουμε και βρίσκουμε την ισορροπία. Στην αρχή ήμασταν διστακτικοί, αλλά όταν δοκιμάσαμε, πιστήκαμε. Το βραστό στις καρίνες είναι τόσο νόστιμο που αν μπαίναμε λίγη ώρα ακόμη πάνω από το καζάνι, θα τρώγαμε όλο το κρέας. Το βάνουμε στο τσκάλι, το ανάβουμε τη φωτιά, το ρίχνουμε αλάτι, το ξαφρίζουμε, ναι, καλά να φύγει αφρός. Ναι, και μετά στέκουμε και το ξαφρίζουμε και το αφήνουμε. Ναι. Μας λένε πως το βραστό που γίνεται στις καρίνες δεν γίνεται πουθενά. Γιατί εμείς το βάζουμε λίγο νερό. Και άμα έχει πολύ νερό τελευταία, του το βγάζουμε. Ναι. Και τα αφήνουμε και ροδίζει. Το ζωμό, αυτό που βγάζουμε είναι, όταν είναι μεσοψημένο το κρέας, το βάζουμε σε μια άλλη κατσαρόλα, το σφυρώνουμε και συμπληρώνουμε μετά το νερό και ψήνουμε το πιλάφι. 4-1 άμα είναι καρολίνα το ρύζι. Άμα είναι άλλο ρύζι, το βάνουμε 3-1. Μαυρομάτα και ξαφή μου, λεμονίτσα φουδωτή μου, χρόνους ψάχνω και ζαμάνια στου ουρανού τα μεϊτάνια, στου ουρανού τα μεϊτάνια, χρόνους ψάχνω και ζαμάνια. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στις Καρίνες. Εδώ απόκτησα τις βασικές εμπειρίες του κτηνοτρόφου, τις οποίες τις διατηρώ. Και επίσης απόκτησα και τις πρώτες εμπειρίες του κτηνιάτρου, όπου έφευγα εδώ με την τσάντα γεμάτη, όταν σπούδαζα ήδη κτηνιατρική και πήγαινα και έλεγα απορίες στο πανεπιστήμιο. Άρα ήταν ένα πολύ καλό, μια μεγάλη εμπειρία για μένα. Σήμερα νομίζω ότι δείχνουμε στην κοινωνία η τουριστική Κρήτη τι άλλο είναι. Φωνάζω πάντα ότι ένας από τους κινητήριους μοχλούς της οικονομίας ήτανε, είναι και θα είναι η κτηνοτροφία και ιδιαίτερα η υγροπροβατοτροφία. Σε αυτό το χωριό, που θα ξέρετε ότι είναι, όχι επειδή είναι χωριό μου, είναι από τα πιο κτηνοτροφικά χωριά της Κρήτης, άρα κατά συνέπεια από τα πιο κτηνοτροφικά χωριά της Ελλάδος, με το δεδομένο ότι ο νομός Ρεθύμνου είναι 10 χρόνια μπροστά σε εξυγχρονισμό σε ό,τι αφορά την υγροπροβατοτροφία από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ λοιπόν, καταρχήν δεν είδατε ηλικιακή γύρανση. Είδατε νέους ανθρώπους. Και θα ξέρετε ότι είναι ένα χωριό που το 85% με 90% των κτηνοτρόφων είναι επαγγελματίες κτηνοτρόφοι. Δηλαδή παράγουν αρνιά και γάλα. Ήθη, έθιμα, κουλτούρα και προϊόντα. Και ασφαλώς παίρνουμε και τις επιδοτησούλες που τις δικαιούμαστε, γιατί εμείς τις φέρνουμε εδώ. Εδώ λοιπόν αυτό το χωριό είναι ένα τυπικό παράδειγμα αξιοποίησης των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Δηλαδή, κάνανε σχέδια βελτίωσης, εξυγχρονίσανε τις δουλειές τους, αρμέγουν όλοι με αρμεχτήρια. Υπάρχουν σύγχρονες σταυλικές εγκαταστάσεις, δεν μιλάμε πολυτελείς, λειτουργικές, που αριστοποιούν την απόδοση. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών για να μειώνουμε τα κόστη και έτσι έχουμε βρεθεί σήμερα το χωριό να είναι βιώσιμο, να υπάρχει μια βιώσιμη κτηνοτροφία. Και μένει το επόμενο βήμα, ενώ το χωριό μας τουριστικά είναι πέρασμα, πρέπει να το κάνουμε προορισμό τώρα που αρχίζουμε και βάζουμε λίγο νερό στο κρασί μας. Έτσι λοιπόν, εμείς εδώ πήραμε, φέρανε οι πατεράδες μου και οι παππούδες των νέων, τη φυλή Σφακίων, το ωραιότερο ορεινό πρόβατο της Ευρώπης. Να το ξαναπώ. Φυλή Σφακίων, 40 κιλά, αβελτίωτο 100
40 κιλά γάλα το δίνει το Υπουργείο Γεωργίας αβελτίωτο. Όλα τα άλλα ορεινά είναι 40 κιλά γάλα το χρόνο. Σήμερα το ντόπιο πρόβατο, ο περισσότερος κόσμος το ξέρει ως καρινιώτικο, επειδή έχουμε χωματοβούνια στα 600 μέτρα υψόμετρο και είναι, έχει γίνει λίγο πιο μεγαλόσωμο, ο χειρότερός τους παίρνει 200 κιλά γάλα από την προβατίνα το χρόνο. Έχουμε πιάσει τα 250, 280. Δεν έχει αγάπη, δεν έχει αγάπη σύνορα. Δεν έχει αγάπη, δεν έχει αγάπη σύνορα. Δεν έχει αγάπη σύνορα, δεν είναι πια νόμος. Δεν έχει αγάπη σύνορα, δεν είναι πια νόμος. Όμως οι όμορφες γεύσεις της Καρίνες δεν είχαν τελειώσει. Μετά τον νόστιμο βραστό, σειρά είχε το τυρί ή, για να είμαστε ακριβείς, τα τυριά που συναντήσαμε στο τυροκομείο Τζουρμπάκι, το οποίο λειτουργεί στο χωριό από το 1978. Ο Γιάννης Τζουρμπάκης μας ξενάγησε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με τους πολλούς θαλάμους ορίμανσης και ο θείος του μας μίλησε για τι άλλο, τα τυριά φυσικά. Τώρα για αρκετά χρόνια έχουμε μπει σε μια παραγωγή πολλών κωδικών τυριών. Εκτός δηλαδή τα παραδοσιακά γραβιέρα, κεφαλοτήρι και τυριά τυρογάλακτος, έχουμε μπει στα έξυπνα τυριά που λέμε. Είναι τα τυριά με λίγα λιπαρά και στα κατσικίσια τυριά. Τα μεν τυριά των λίγων λιπαρών είναι από πρόβιο γάλα, το οποίο αποκορυφώνεται, τυποποιείται σε αλφα λιπαρά και φτιάχνουμε τα κίτρινα τυριά. Είναι πολύ γευστικά, μαλακά και με λίγα λιπαρά, 18% λίπος. Φτιάχνονται σε δύο τύπους αυτά, τα κοινά τα τυριά και στα μπαστούνια, που ενδείκνυται για τόστ περισσότερο. Επίσης είναι τα γίδινα τυριά, το οποίο είναι από καθαρό γίδινο γάλα, αυτούσιο, δεν το πειράζουμε καθόλου. Και έτσι βγαίνει ένα τυρί γύρω στα 18 έως 21 λιπαρά, 21% λιπαρά, και με μια σχετική υγρασία γύρω στο 42-43%. Και επίσης φτιάχνουμε πολλούς κωδικούς από τους ίδιους τύπους τυριών, αλλά σε διαφορετικά μεγέθη. Γιατί βλέπεις, ο κόσμος σήμερα προτιμάει το λίγο λόγω των συγκυριών και λόγω οικονομίας. Περάσει κι όπου περάσει και διαβεί. Κι όπου περάσει, κι όπου περάσει και διαβεί. Περάσει και διαβεί, είναι ανοιχτός ο δρόμος. Κι όπου περάσει και διαβεί, είναι ανοιχτός ο δρόμος. Το χωριό ανέκαθεν φημιζόταν για το εύανδρο του χαρακτήρα τους. Δεν περιευτολογούμε σε αυτή την περίπτωση, είναι καταγεγραμμένο. Αν αναλογιστεί κανείς ότι τα χωριά γύρω από τον οικισμό των Καρινών, τα οποία είναι φορότερα και πλουσιότερα, είχαν σημαντικό πληθυσμιακό δυναμικό Οθωμανών, εδώ ήταν ένα καταφύγιο χριστιανών. Οι καπεταναίοι που υπήρξαν κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατάκτησης
Όπως ο Ιωσήφ, ο Δασκαλάκης, ήταν ένας από τους πρώτους φρούραρχους των προφυλακών του Αμαρίου. Ήταν μια μεγάλη οικογένεια αντιστασιακή, ήταν του παπά Νικολάου Σερδάκη, μετά οι επόμενοι το ονομαστήκανε Παπαδάκηδες, από εκεί προέρχεται και ο καπετάν Λεμονιάς, ο επικεφαλής της αντίστασης στην Κρήτη. Είχαμε πληρεξουσίους γενικές συνελεύσεις των Κρητών μετά τις παραχωρήσεις προνομίων από το Σουλτάνο γενικότερα στην Κρήτη και κατά την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας. Οι κάτοικοι των Καρινών ήταν από αυτούς, ήταν σφόδρα φανατικοί, ενωτικοί, ζητούσαν την ένωση με τις Κρήτες σε όλες τις παραστάσεις που είχαν κάνει και μάλιστα είχε, σε μια γενική συνέλευση που είχε γίνει στο κλίμα του αποκορώνου στα τέλη του 19ου αιώνα, ήταν από τους πληρεξουσίους και τους εκπροσώπους που είχαν αντιδράσει σφόδρα στη λύση της αυτονομίας, της ημιαυτονομίας. Άλλα χωριά που είχαν αντιδράσει τότε σύμφωνα με το Φασατάκι αλλά και τον ιστορικό το Γριντάκι, αν θυμάμαι καλά, ήταν οι αντιπρόσωποι του Ατσιποπούλου, των Ανογείων και των Περιβολίων. Ίσως και άλλοι, τους οποίους δεν θυμάμαι τώρα, δεν θέλω να δικήσω κανένα. Η παράδοση αυτή συνεχίστηκε μέχρι τα νεότερα χρόνια, μέχρι την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Ο τόπος εδώ ήταν λιμέρι ανταρτών. Χαρακτηριστικό ήταν ότι όλο το χωριό είχε υποστηρίξει τους αντάρτες του καπετάν Λεμονιά, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της αντίστασης στο νόμο Ρεθύμνης κατά την περίοδο της γερμανικής κατάκτησης. Λιμέρια ήταν οι οικισμοί που περιέγραψα προηγουμένως. Το απομονωμένο και το απόκριμνο μέσα στα βουνά του χωριού ευνοούσαν να λειτουργήσει ως καταφύγιο της περιοχής. Τους δίδανε οι χωριανοί προμήθειες αλλά και των γειτονικών χωριών. Χαρακτηριστικό είναι ότι από εδώ πέρασε και ο Κράιπε, έμεινε μια βραδιά. Ωστόσο, εμείς δεν καήκαμε ούτε υπήρξαμε θύμα των γερμανικών αντιπίνων. Από μαρτυρίες παλαιών καρνιωτών λέγεται ότι βορβαδίσαν, επιχειρήθηκε να βορβαδιστεί από αέρος το χωριό, αλλά οι βόμβες, οι οβίδες έπεσαν περιφερειακά του χωριού. Να ξεχωρίσει και τι να πρωτοποιεί ο επισκέπτης για τις Καρίνες, για την ομορφιά της περιοχής, τις ξεχωριστές γεύσεις, τους υπέροχους κατοίκους ή την αξέχαστη φιλοξενία τους. Όσα και να πούμε, πάλι λίγα θα είναι. Οι Καρίνες Ρεθύμνου είναι εμπειρία που αξίζει να τη ζήσετε.